Ομινός γίνει του Αγίου Μάρτυρος Κόνονος και της Αυρία Θαυματουργού. Ο Άγιος Κόνον ζούσε τον καιρό των Αποστόλων στην πόλη Βιδινή που βρισκόταν λίγα στάδια απόσταση από τη Ελεύκαια Τραχαιότητα Μητρόπολη της Αυρίας. Μοιήθηκε στην πίστη από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος του παρουσιάστηκε με απαστράπτουσα στολή. Τον βάπτισε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και τον κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Σε όλο το υπόλοιπο της ζωής του, ο Άγιος Αρχάγγελος δεν έπαψε να του παραστέκεται και του έδωσε τη δύναμη να επιτελεί θαύματα. Με την υπόδειξη του Αρχαγγέλου, καθώς οι γονείς του τον ανάγκασαν να νυφευτεί, ο Κόνον έπεισε τη σύζυγό του Άννα να ζήσουν σαν αδέλφια, ώστε να καλλιεργήσουν από κοινού το άφταρτο άνθος της Παρθενίας. Με το παράδειγμα της Αγίας Βιωτής του και με τους λόγους του, επέτυχε να μεταστρέψει στην πίστη τους γονείς του και φαίνεται ότι ο πατέρας του Νέστορ έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου, ομολογώντας τον Χριστό. Παραμονή μιας από τις ανώσιες εορτές τους, που τελεί το σε σπήλαιο, αρκετά μακριά από την πόλη, οι δολάτρες φιλονίκησαν με τον Άγιο. Για να πάψουν οι μάταιες φιλονικίες, συμφώνησαν να συναγωνιστούν σε ταχύτητα ως το σπήλαιο και ποιος φτάσει πρώτος θα αποδίνει την υπεροχή του Θεού του. Ο Άγιος Κόνον ξεκίνησε με τα πόδια και τη βοήθειά όμως του Αρχαγγέλου Μιχαήλ έφτασε πρώτος, άνετος και εύθυμος, πολύ πριν από τους δολάτρες, οι οποίοι ανεβασμένοι σε άλογα έφτασαν μετά από ώρα κάθιδροι και ασμένοντες. Αποσβολωμένοι μπροστά σε τέτοιο θέαμα, δεν παρτήθηκαν από την ασέβειά τους, αλλά θέλησαν να μάθουν από τον ίδιο το είδωλό τους ποιος Θεός ήταν ο μεγαλύτερος. Κατά τη διαδική του Αγίου, ο δαίμον που κρυβόταν μέσα στο είδωλο ήθελε να γονατίσει μπροστά του και να ομολογήσει: «Ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Χριστός που κηρύττεις». Οι δωράτρες ανεκήρυξαν τότε δυνατά: «Ναι, ένας είναι ο αληθινός Θεός του Κόνονα, ο Θεός του έχει νικήσει». Και στο εξής, με αυτή την κραυγή, οι κάτοικοι της Αυρίας εόρταζαν κάθε χρόνο τη μνήμη του Αγίου Προστάτου τους. Αφηγούνται ότι ο Άγιος Κόνον απέκτησε χάρη στην Παρθενία και τη βοήθεια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ τόση εξουσία επί των δαιμόνων, ώστε πρόσταξε άλλους από αυτούς να πάνε να καλλιεργήσουν τη γη ως σκλάβοι και άλλους τους έρχεται σε σπήλαια και σε πύληνα πιθάρια που είχε καταχωνιάσει στις αδερφές κατοικίας του. Όταν ο Διοικητής Μάγνος έφτασε στη Σαυρία με αποστολή να εφαρμόσει τα αυτοκρατορικά διατάγματα εναντίον των χριστιανών, συνέλαβαν τον Άγιο και τον οδήγησαν ενώπιόν του. Τον μαστίγωσαν ελέητα, αλλά δεν έπαυσε να διακηρύττει την πίστη του. Το έμαθε ο λαός, ο οποίος στην πλειονότητά του είχε ασπαστεί την ξαναγική πίστη χάρη στο κήρυγμα του Κόνονα και έσπευσε θορυβωδώς τον τόπο των βασανιστήριων με πρόθεση να απελευθερώσει τον Άγιο. Ο άρχοντας από φόβο για τη ζωή του τράπηκε σε φυγή και κατόρθωσε ο κόσμος να μεταφέρει τον Άγιο αιμόφυτο στην οικία του, όπου παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο 2 χρόνια αργότερα. Λίγο καιρό μετά την κοιμησή του Αγίου Κόνονα, οι χριστιανοί συνέλαβαν το σχέδιο να μετατρέψουν την οικία του σε ναό. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ένας από αυτούς βρήκε στα θεμέλια ένα από τα πιθάρια με τα οποία με τα κάθαρτα πνεύματα. Βλέποντας το Αγίο, ότι ήταν σφραγισμένο και πολύ βαρύ και νομίζοντας ότι περιέχει χρυσάφι, το άνοιξε. Τα δαιμόνια ξύλθαν τότε σαν φωτιά, που έριξε κατά γης
τους μαστόρους, κατεκρύμνησε το ναό και έκανε στάχτη κάθε τι που μπορούσε να καεί. Κατόπιν τα δαιμόνια εγκαταστάθηκαν στα ερείπια, όπου κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει μετά τη δύση του ηλίου. Οι χριστιανοί τότε όρισαν νηστεία και θερμές παρακλήσεις, ζήτησαν τη μεσολάβηση του Αγίου. Ο Άγιος Κόνος δεν άρχισε να παρέμβει και να καθαρίσει τον τόπο από τη μάστιγα των πονηρών πνευμάτων. Και σε αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσεύχεται.